για να φτιαχτούμε και λίγο, γιατί σε ολόκληρο ένα TV βγαίνουμε, μη βγούμε και έτσι. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, Γρήγορη σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε αποχή, ωστόσο είδατε ότι σήμερα ερχόμαστε με πολύ ανεβασμένη διάθεση, γιατί έχουμε Μάρτιο, νέο μήνα. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι ο Μάρτης μπήκε κάπως με έναν σεισμό και ένα lockdown καθολικό, μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να ελπίζουμε και μπαίνουμε με πολύ ανεβασμένη διάθεση. Είμαστε για ακόμη μία Τετάρτη εδώ, εκπομπή Peaky Blinders με την Ιωάννα Τρίγκα, εδώ, αυτή την κοπέλα την καθόλου καλά που βλέπετε στις οθόνες σας αυτή τη στιγμή. Πού συνδεόμαστε? Νομίζω ότι τα ξέρουμε πλέον. nstv.gr, καθέτος nstv live, αλλά μην μου μπαίνετε μόνο στο nstv.gr, καθέτος nstv live, για να μας βλέπετε ως εκπομπές. Είμαστε και αρθρογράφοι, είμαστε δημοσιογράφοι με τα όλα μας, αρθρογραφούμε, έχουμε το site του NSTV, όπου εκεί βρίσκεται άρθρα παντός καιρού που λέμε, και για όλες τις διαθέσεις, αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά, τα πάντα όλα, γιατί μου κάνετε και παραπονάκια του πώς γίνεται να κάνουμε και πολιτικά εδώ. Θεωρώ ότι σας αρέσει βέβαια, αλλά σας φαίνεται λίγο παράξενο, δεν ξέρω γιατί, τι να σας πω. Πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική όμως, να ανέβουμε, γιατί νομίζω ότι το χρειαζόμαστε μετά από τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν, και θα επιστρέψω τριμήτερη. Μη φύγει κανένας, είναι ακόμη 9 και 32. Μόλις άρχισα. Μουσική χωρίς δικαιώματα μεν, αλλά δική μου δόχη, δεν μου αρέσουν τα τραγούδια, αν τα λέμε και αυτά. Αλλά εγώ ιδανικά θα ήθελα να βάλω αυτή την καλή μουσική που έβαζα στο ραδιόφωνο, όχι τα πριόνια. Έβαζα καλή μουσική όμως. Όσοι με ξέρετε από το ραδιόφωνο, παραδεχτείτε με ότι έκανα καταπληκτικά σοου, είτε ροκ, είτε pop, είτε το οτιδήποτε. Εγώ έχω κολλήσει τώρα αυτές τις μέρες, έχω να σας πω, με ένα τραγούδι, το Bang My Head, που είναι David Guetta featuring Sia. Είναι το αγαπημένο μου ντουέτο, θεωρώ. Η Sia είναι από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες. Έχει φωνάρα. Και θυμάστε που δεν την ξέραμε κάποτε και αναρωτιόμασταν όλοι ποια είναι αυτή η φωνάρα που δεν ξέρει κανένας. Θέλω τόσο πολύ να βάλω τραγούδια, να ψάξω την ιστορία τους, να... γιατί βαράω το τραπέζι, δεν ξέρω. Υπάρχει μια υπερένταση. Επίσης, θέλω κάποιο συγκεκριμένο να βγει και να μου πει τι συμβαίνει με τους πλανήτες, τι ανάδρομος έχει πέσει και γίνονται τόσοι τσακωμοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και τόση συνεννοησία. Δεν είναι τσακωμή το θέμα, είναι η ασυνεννοησία. Πέφτουν εδώ και τα πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται, βλέπετε. Τα λέω και πιάνω αληθινή. Λοιπόν, έρχομαι έτσι με ανεβασμένη διάθεση, γιατί έχω να σας πω ότι κάναμε το κενάκι την περασμένη εβδομάδα λόγω ανωτέρας βίας, καταλαβαίνετε, μεταπτυχιακά το ένα τ' άλλο, και φυσικά να δικαιολογηθώ και για το 9,5 που έκανα. Γενικά η εκπομπή για αυτό το εξάμηνο δεν θα... μάλλον,
η εκπομπή μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα παίζει μεταξύ του 9 και του 9.30, εκτός και να αλλάξουμε ημέρα που εγώ προσωπικά δεν θέλω. Αυτό συνέβη λόγω του μεταπτυχιακού μου, λόγω των ωραρίων, γιατί τελειώνω 9 το μάθημα και τρέχω κατευθείαν σε εσάς και στην αγκαλιά σας. Δεν μπορείτε να πείτε. Το ζητούμενο είναι ότι μάλλον, αν δεν έχω μάθημα εκείνες τις μέρες στο άλλο εξάμεινο που δεν θα έχω μάθημα γιατί θα έχω τη διπλωματική μου, αλλά μπορεί και να έχω μάθημα, you never know, γενικότερα θα παίζει μεταξύ του 9 και του 9.30, οπότε θα είστε συντονισμένοι, θα με ακούτε, ήταν πάρα πολύ αυταρχικό αυτό, και θα βλέπετε γενικότερα τα Instagram story, τόσο τα δικά μου και του Peaky Blinders, για να ενημερώνεστε για τα ωράρια. Λοιπόν, Μάρτης λοιπόν, έχω να σας πω ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε και καλεσμένη. Oh yes, θα είναι πάλι γυναικείας, έτσι, κυριαρχίας η εκπομπή, γιατί τους άντρες τους συνομπάρουμε συνήθως, όχι πλάκα κάνω, σας αγαπάμε και εσάς, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μας καταδέχεστε. Δεν θα πω ακόμη την καλεσμένη, δεν θα την ανακοινώσω, θα το κάνω στα Instagram story μου και εσείς θα είστε πανέτοιμοι για να την υποδεχτείτε. Και φυσικά να σας πω ότι θα είναι από τον πολιτικό χώρο, έτσι, οπότε σας θέλω πανέτοιμους. Κάπως είχα κλείσει εγώ τη μουσική και δεν το είχα καταλάβει. Ναι, κάπως είχα κλείσει τη μουσική και δεν το είχα καταλάβει, αλλά δεν υπάρχει θέμα, η γαργαριστή φωνούλα μου έχει μουσικότητα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, Μάρτης μήνας, 3 του μηνός, και αυτό που έχω να πω είναι ότι λίγο κάπως μας βρήκε σε μία ανακατάταξη. Την περιμέναμε. Νομίζω ότι γενικά είμαστε όλο το χρόνο από πέρσι σε μία φάση, κατάσταση, παύλα, έκτακτης ανάγκης, η οποία δεν ξέρουμε μέχρι πόσο θα διαρκήσει. Επίσης, κλείσαμε ένα χρόνο καραντίνας. Αυτό δεν πρέπει να μείνει αγιόρταστο. Και φυσικά, τι καλύτερο από το να το γιορτάσουμε αύριο και να τσικνήσουμε μόνοι μας μεν στο σπίτια, αλλά με ψησταριές δε, αλλά δεν έχω ψησταριά. Δεν πειράζει. Ποιος θα μου χαρίσει μια ψησταριά, παρακολουθώ τις προτάσεις σας. Θέλω οι διαφημιστικές τώρα να πέσουν και να μου κάνουν πρόταση μια ψησταριά. Γιατί το θέλω, αν δεν έχω εγώ ψησταριά, ποιος θα έχει. Λοιπόν, να σας πω ότι μας γράφτηκε στο NSTV. Φυσικά έχουμε και chat επώνυμο. Έχω μια υπερντασούλα σήμερα, το βλέπεις έτσι. Μας γράφετε λοιπόν στο chat και δεν μας γράφετε γενικά. Λοιπόν, Μάρτη σήμερα, και η αλήθεια είναι ότι η μέρα δεν μπήκε πάρα πολύ καλά, με κάποιες ανακατατάξεις πιο σκληρές όσον αφορά το lockdown και με πάνω από 2.500 κρούσματα, εκ των οποίων τα 1.500 συν βρίσκονται στην Αττική, οπότε η Αττική ούτως ή άλλως έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, άκα κόκκινη ζώνη. Ωστόσο, αυτό το οποίο συντάραξε και συνταράσει, διότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν ελέγχεται, είναι οι σεισμοί. Ο σεισμός λοιπόν 6 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια και νοτιοδυτικά της Ελλασσόνου σήμερα, στις 12 και 16 λοιπόν, και να πούμε ότι ακολούθησαν 3 μετασεισμοί, γι' αυτό και όλος και πολλοί ανέφεραν ότι το ένιωσαν σήμερα, το νιώσαμε δηλαδή εδώ στην Αθήνα, και μάλιστα οι μετασεισμοί ήταν πάνω από 4 Ρίχτερ, δηλαδή ο ένας ήταν γύρω στα 4,2 με 4,5 από τη διάβαση. Από τη διάβασα, και μάλιστα σε διάστημα μισής ώρας μετά του μεγάλου, φυσικά, από αναστάτωση τη Θεσσαλία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πυροσβεστική δέχθηκε κλίση για κατάρρευση σπιτιού στο μεσοχώρι Ελασσόνας, όπου είχε εγκλωβιστεί ένας ηλικιωμένος με αναπηρία. Ευτυχώς η γυναίκα του μπόρεσε και βγήκε εκτός σπιτιού και έτσι ειδοποίησε την πυροσβεστική και ο άνθρωπος απεγκλωβίστηκε. Ενώ στον Τύρναβο κατέρευσαν ακατοίκητα σπίτια, στο Δαμάσι Λάρισας υποχώρησε μεσοτυχία σε σχολείο, όμως οι μαθητές είχαν προλάβει να εκενώσουν τα κτίρια. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν αναφορές για 3 ελαφρά τραυματίες στο χωριό. Στη Λάρισα έγινε, να πούμε φυσικά, μεγάλος χαμός, και υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα, αλλά και βίντεο και γενικότερα υλικό στο διαδίκτυο, ώστε να δείτε
Ούτως ή άλλως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και όλες οι μεγάλες ιστοσελίδες με το που γίνει ένας σεισμός κατευθείαν το αναρτούν και αφήνουν την ανάρτηση ανοιχτή για περαιτέρω πληροφορίες. Σκεφτείτε ότι εγώ όταν μελετούσα 6 ειδησιογραφικά site το Δεκέμβριο, 2 Δεκεμβρίου λοιπόν που έγινε εδώ στην Αττική σεισμός, στην Αττική αν θυμάμαι καλά, ναι, μικρό σε Ρίχτερ, ωστόσο με το που έγινε έκανα μία ανανέωση της σελίδα, 12:50 θυμάμαι ότι ήταν κιόλας γιατί μελετούσα τις ιστοσελίδες και ήθελα να δω πόσο γρήγορα θα αποδώσουν το περιστατικό ας πούμε και το σεισμό και έχω να σας πω ότι εξεπλάγιν διότι μία ειδησιογραφική μεγάλης εμβέλειας ιστοσελίδα που άπτεται σε ένα κανάλι κιόλας δεν το είχε καν αναφέρει, ενώ φυσικά πρώτο θέμα ευσύν και τέτοια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και ήταν από τους πρώτους που το ανέφεραν. Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Μέτρα και με αφορμή ένα story που είδα μιας φίλης μου, της Μαρίας. Θέλω να σας πω ότι παρακολουθώ λίγο τα φίλτρα γιατί πολλά μου αρέσουν και τα χρησιμοποιώ εξίσου στα story μου. Τι νομίζετε? Όλοι πλέον νομίζω χρησιμοποιούμε, αλλά εδώ είμαστε αφιλτράριστοι, δεν έχουμε τίποτα. Μας βλέπετε όπως ακριβώς είμαστε. Οπότε θα μπαίνετε στο NSTV για να βλέπετε την πραγματικότητα. Λοιπόν, έχω να πω ότι τις προάλλες, πριν από λίγο καιρό, πριν από 3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι πόσο, η Μέρη Σινατσάκη είχε κάνει ένα πάρα πολύ εύχριστο βίντεο στο YouTube, στο οποίο μιλούσε για το ζήτημα των φίλτρων, πόσο έχουν επηρεάσει τη ζωή μας στο Instagram, την Instagramική μας εικόνα και γενικότερα πόσο μας επηρεάζουν και ως ανθρώπους. Γιατί τώρα η βιομηχανία του Instagram και των social media εξέλιξε την πλατφόρμα κάνοντας μας κυριολεκτικά γνώριστους. Πλην των φίλτρων που βοηθάνε στον φωτισμό, που υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν και τα φίλτρα τα οποία σε μεταλλάσσουν κυριολεκτικά και σου δείχνουν πώς θα ήσουν σε μία παράλληλη πραγματικότητα. Αν είχες κάνει τις εν λόγω πλαστικές, με τη μύτη διορθωμένη, ίσια ευθεία λία, χίλια πάπιας και ούτω καθεξής. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να σκεφτόμαστε πόσο άσχημοι εντός εισαγωγικών είμαστε στην πραγματικότητα, ενώ επί της ουσίας τα φίλτρα ή μάλλον η κάμερα έχει τον αλγόριθμο του να σε δείχνει ίσως και χειρότερα από ό,τι μπορεί να είσαι. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο φωτισμός παίζει μεγάλο ρόλο για τον οποίο γίνονται
Τρελά σκηνικά. Εγώ δηλαδή δεν περίμενα με την ενασχόλησή μου λίγο με τα media ως δημοσιογράφος. Άρχισα να βλέπω πολύ διαφορετικά τον κόσμο των μέσων και πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν να ξεγελιόμαστε εμείς και να λέμε «Α, τι ωραίος που είναι αυτός» και απλά να τον ακολουθεί ένας φωτισμός στα πάντα. Πλέον μπορείς να βρεις τα light rings από ένα μαγαζί λιανικού εμπορίου μέχρι το οτιδήποτε λιανεμπορίου, με συγχωρείτε. Είναι τραγικό το γεγονός ότι μας βάζουν στη διαδικασία να μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή και στην πραγματικότητα, που δεν είναι η πραγματικότητα του Instagram, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είμαστε. Και φυσικά να σας πω ότι όλο αυτό, όλη αυτή η βιομηχανία έχει δημιουργηθεί για να βοηθάει η μία την άλλη. Τι εννοώ? Όταν εγώ θα βάλω το φίλτρο που θα μου κάνει τα χείλια πιο μεγάλα και θα μου αρέσει το αποτέλεσμα, βοηθάω τον γιατρό, τον πλαστικό χειρούργο, τον οποίον θα ψάξω, θα κάνω ένα κλικ στο Instagram προφίλ του και θα επισκεφθώ για να δω και να τον ρωτήσω τι μπορεί να κάνει για να με αλλάξει και να είμαι πιο προσιτή στα μοντέλα που κυκλοφορούν στο Instagram. Όχι τα μοντέλα που κάνουν modeling, στο μοντέλο και το πρότυπο που προβάλλεται. Αυτό που έχω να σας πω όμως είναι ότι ακριβώς επειδή η κάθε εποχή έχει διαφοροποιημένα πρότυπα, να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι παραδικά και μπορεί να σε οδηγήσουν σε μια κατάσταση πολύ ύπουλη που δεν μπορείς να καταλάβεις για πότε σου έχει γίνει το κλικ να πας στον πλαστικό χειρούργο και να κάνεις μια αλλαγή που μπορεί και να τη μετανιώσεις. Και όχι μόνο να μην συμβαδίζει με τη μόδα, γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μάθουμε. Βλέπουμε από τη μία ότι υπάρχουν life coaches που προσπαθούν να μας προωθήσουν το πρότυπο του να αγαπάμε τον εαυτό μας και από την άλλη μπαίνουμε σε μία ιστοσελίδα ένα δευτερόλεπτο και αρκεί ένα δευτερόλεπτο να καταστρέψει χρόνια ψυχοθεραπείων, okay. Ναι, ίσως, θα μπορούσε. Άμα κοιτάζεις το κινητό και πέσεις και σπάσεις το πόδι σου, θα μπορούσε να πάει και ενάντια σε χρόνια φυσικοθεραπείες, αλλά δεν αυτό το ζητούμενο είναι ότι μπορεί ένα μόνο δευτερόλεπτο αρκεί για να σου καταστρέψει την τράπουλα της αυτοπεποίθησης που πρέπει να μας διακατέχει σε φυσιολογικά πλαίσια, θα πω, και αυτό μεταφράζεται με ποικίλους τρόπους. Λοιπόν, θα περάσω στα σημαντικά λοιπόν τώρα, το ορκίζομαι και θεωρώ εξίσου σημαντικό, απλά είναι κοινωνικό σημαντικό αυτό και πρέπει να λέγονται αυτές οι αλήθειες, διότι από αύριο, καλά εμείς είμαστε γενικότερα σε καθολικό lockdown στο μυαλό μας, γίνεται και η φάση του καθολικού lockdown. Και όπως είδαμε λοιπόν, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση πως γίνεται των νέων μέτρων. Μόνο με τα πόδια λοιπόν είμαι ποδήλατο κωδικός 6 για άσκηση βόλτα με κατοικίδιο. Από αύριο και ως τις 16 Μαρτίου ισχύει στο νέων μέτρων λοιπόν. Έως 16 Μαρτίου είμαστε σε αναμονή για να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Επίσης, αυστηρός έλεγχος θα γίνεται σε όποιους χρησιμοποιούν τον κωδικό 4 που είναι για παροχή βοήθεια σε ηλικιωμένο άνθρωπο, να το γνωρίζουμε και να το υπενθυμίσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξει μια σύγχυση και να έχουμε μπερδευτεί. Αλλά και απαγόρευση κυκλοφορίας στο βαθύ κόκκινο των περιοχών μετά τις 7 το απόγευμα, με εξαίρεση την Αττική και την Θεσσαλονίκη που ξεκινά από τις 9. Και εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αυτό γίνεται και για λόγους εργασιακού τομέα. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε πιάσει μια συζήτηση με τα παιδιά στο μεταπτυχιακό ως πρώτο μάθημα και λέγαμε ότι είναι πολύ... είναι απαράδεκτο να λέμε κάτι, να λέγεται κάτι ότι θα υπάρξει αυστηρό lockdown και πολύ καλά γίνεται από τη στιγμή που είναι τόσα τα κρούσματα, αλλά είναι απαράδεκτο ενώ επιτρέπεται ο συνωστισμός σε πλατείες και δεν υπάρχουν μέτρα και βλέπεις ότι περνάει η αστυνομία από δίπλα σου και δεν σου κάνει τίποτα, με το να
λες κάτι και να μην γίνεται με το να έχεις κλειστεί την αγορά εργασίας. Επίσης, μεταξύ μας, σε πολυεθνικές και τέτοια, οι μισοί πηγαίνουν και οι άλλοι μισοί εργάζονται από το σπίτι. Έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους που μου λένε ότι τη μία εβδομάδα δουλεύω, την άλλη δεν δουλεύω. Και όταν μιλάμε για πολυεθνικές, δεν εννοούμε για κατάστημα που έχει μέσα δύο άτομα. Μιλάμε για πολυεθνικές ακριβώς με πολλά άτομα. Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι υπάρχουν αλλαγές στην εφαρμογή των κωδικών για τις μετακινήσεις και ανακοινώθηκαν φυσικά από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδιάλια. Όσες περιοχές λοιπόν βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και οι διαζώσεις λειτουργία των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες, με εξαίρεση τις ειδικές αγωγές. Μεταξύ μας δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται ακόμη λόγος για τα σχολεία, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει λυθεί και έχουν γίνει λοιμοξιολόγοι και έχουν πει ότι είναι επικίνδυνα και μια χαρά μεταδίδεται ο ιός. Και στα δημοτικά δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη γιατί το κάνουμε θέμα. Θεωρώ ότι παιδεύουμε και πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι δεδομένα, εν πάση περιπτώσει. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση, λοιπόν. Εδώ λειτουργούμε εμείς με τηλεκπαίδευση, που είμαστε και μεταπτυχιακό και σας μιλάω εγώ όντας μεταπτυχιακή της δημοσιογραφίας, που είναι εξ ολοκλήρου και χρειάζονται δημόσιες σχέσεις και το όλο επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται κουβέντα, ας πούμε, για τα σχολεία ακόμη. Είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει και με θλίβει παράλληλα. Στις περιοχές λοιπόν που είναι στο κόκκινο, το μάθημα στα λύκια θα γίνεται με τηλεκπαίδευση, ενώ στις υπόλοιπες βαθμίδες θα διεξάγεται κανονικά στις σχολικές αίθουσες. Ο κύριος Χαρδαλιάς ανέφερε πως όσον αφορά τα SMS ισχύουν οι εξής διαφοροποιήσεις σε όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως επιδημιολογικού κινδύνου. Εδώ λίγο να δώσουμε προσοχή και εγώ να αλλάξω στάση, γιατί δεν με κολακεύει καθόλου αυτή. Γιατί υπάρχουν μεταβολές, οπότε πρέπει και να τις ακούσουμε, γιατί πολλοί μπερδευόμαστε με τα μηνύματα. Εντάξει, και κάποιοι δεν τα χρησιμοποιούν για αυτούς τους λόγους, έτσι. Έτσι λοιπόν, για το SMS2 που είναι για μετακίνηση για προμήθεια βασικών αγαθών, αλλά και στο SMS3 όσον αφορά στο σκέλος των τραπεζών, η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο εντός του οικίου δήμου ή σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα. Με λίγα λόγια, δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε δήμο, δεν θα μπορούμε δηλαδή να πάρουμε ούτε αυτοκίνητο, ούτε ποδήλατο, ούτε οτιδήποτε άλλο, είτε για να μετακινηθούμε και να πάμε να ψωνίσουμε κάτι σε ένα πολυκατάστημα, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι απομακρυσμένο, είτε το οτιδήποτε. Να πούμε σε αυτό το σημείο και ένα θετικό, ότι έτσι μπορεί να ενισχύονται και μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς. Άσχετο σχετικό, αλλά εγώ το λέω έτσι για να βρούμε και ένα θετικό στην όλη κατάσταση. Για το SMS6 που αφορά στην άθληση ή βόλτα με κατοικίδιο, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο πεζή με ποδήλατο. Όπως προείπαμε, δεν θα μπορεί δηλαδή να στείλει κωδικό 6 κανείς σε όλη την Ελλάδα να μεταβεί με το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα του. Στη μετακίνηση με το SMS4, τα ελεγκτικά όργανα θα πρέπει να ζητάνε επιπλέον αποδεικτικά προκειμένου να διαπιστώνεται η επάρκεια της κατεξαίρεσης μετακίνησης για τους πολίτες. Να πούμε εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι εγώ πρόσφατα έμαθα, ας πούμε, ότι τα ταξί δεν τα σταματάει κανένας και δεν έχουν μπει στη διαδικασία του να γίνεται, ας πούμε, έλεγχος εντός των οχημάτων αυτών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλοί άνθρωποι μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, καμιά φορά γι' αυτό λέω ότι υπάρχει κάποια αδικία, γιατί όταν θα κάνεις ένα καθολικό lockdown και θα θέλεις να προστατεύσεις την κατάσταση, θα πρέπει να το κάνεις εφ' όλης της ύλης, ακριβώς για να αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα εντός εισαγωγικών. Ατυχήματα, διότι υπάρχουν και συμπτωματικοί. Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη και βγαίνεις και συνοστίζεσαι, okay, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ατύχημα, αλλά θεωρώ ότι έχουν μείνει, ορίστε, πέφτουν τα πάντα εδώ, τα διαλύουμε. Θεωρώ ότι μένουν παραθυράκια, είναι όπως ο νομικός κώδικας στην Ελλάδα. Μένουν παραθυράκια τα οποία είναι απαράδεκτα να μένουν. Μπορεί αν δεν μένανε αυτά τα παραθυράκια με τα σχολεία, με τα ταξί, με τις βλακιούλες τις μικρές, να είχαμε ήδη αναρρώσει. Δεν ξέρω αν ευθυνόμαστε εμείς ως ανυπάκουος λαός, γιατί δεν μπορώ να πω ότι βλέπω στο 100% ανυπακοή. Δεν μπορώ να σας πω ότι βλέπω και αρκετούς υπάκους. Είναι κάπου στη μέση η κατάσταση και δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη των άλλων. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι θεωρώ ότι λέμε και καθολικά πράγματα και κάνουμε ημίμετρα. Αυτό. Λοιπόν, ξέσπασα πάλι, συγχαρητήρια. Στο βαθύ κόκκινο λοιπόν μπαίνουν Αττική, Αχαΐα, Αρκαδία, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λευκάδα, εκτός Μεγανησίου. Μαγνησίου. Okay, ναι, θα μπορούσα. Φιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Θεσπρωτεία, Άρτα, Σάμος, Βιωτία, Χίος, Ατωλοκαρνανία, Ρόδος, Ηράκλειο και Εύβοια, εκτός Κύρου.
Στο βαθύ κόκκινο μπαίνει και ο Δήμος Καλλιμνίων. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές όλη τη χώρα μπαίνουν στο κόκκινο. Α, να πούμε φυσικά ότι αλλάζουν και οι ώρες στην απαγόρευση κυκλοφορίας. Στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, και η κυκλοφορία δεν θα επιτρέπεται από τις 9 το βράδυ στις 5 το πρωί, αλλά από τις 7 θα ξεκινά. Και να πούμε όμως ότι η Αττική και η Θεσσαλονίκη θα έχουν την απαγόρευση από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από αύριο 5η στις 6 το πρωί ως την 3η 16 Μαρτίου. Και μάλιστα η ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.702 νέα κρούσματα, 40 θανάτους από τις επιπλοκές της COVID το τελευταίο 24ωρο και 431 διασωληνωμένους ασθενείς. Επίσης πρέπει να δοθούν αρκετά χρήματα για τις ΜΕΘ, όπου δίνονται στις διαφημιστικές. Δεν χρειαζόμαστε άλλες διαφημιστικές τώρα. Θεωρώ ότι μια χαρά έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Τώρα ποιος δεν το έχει καταλάβει, τι να πω. Το ζητούμενο είναι να γίνουν καθολικά οι έλεγχοι και όχι μόνο τα μέτρα. Αν θέλουμε να βγούμε από αυτό. Γιατί αν θέλουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι τρενάκι μέχρι και πόσα χρόνια, φέξε μου και γλίστρισα. Ήμουν περίεργη να δω τι ήταν αυτό που έπεφτε και ξαναέπεφτε τόση ώρα. Γιατί στην αρχή της εκπομπής άκουσα κάτι να πέφτει, να γκρεμίζεται και λέω εντάξει, okay. Αλλά μετά το ξανάκουσα και το ξανάκουσα και λέω τι είναι αυτό που γκρεμίζεται συνέχεια. Και εγώ δεν κάνω ούτε ένα τσακ. Αδιαφορώ τελείως να δω. Αυτό ήθελα να σας πω για όσους απορρίσατε που είδατε ότι έσκυψα. Εξαιρετική εκπομπή. Είμαι πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Ξεχνιέμαι και μια φορά ότι έχω κάμερα. Δεν είσαι στο ραδιόφωνο, Ιωάννη, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, το θόρυβο ήταν και καλύτερο. Δεν συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Το λέω εγώ, γιατί μπορώ.
Λοιπόν, γελάω, το ξέρω, φαίνεται. Γιατί διάβαζα το άρθρο μου. Καμιά φορά, δεν είναι ότι δεν θυμάμαι, τη λέω, απλά καταλαβαίνετε πάνω στον ίστρο του γραπτού. Δεν θυμάσαι ακριβώς τι γράφεις. Θυμόμουν το θέμα φυσικά. Να σας πω ότι δημοσιεύτηκε στο NSTV την Κυριακή. Ήταν να μπει στην εφημερίδα του Φεβρουαρίου, είναι η αλήθεια. Δεν έγινε ωστόσο λόγω ενός μπερδέματος, οπότε όποιοι δείτε άρθρο μου, μάλλον το όνομά μου σε ένα άρθρο, η αλήθεια είναι έγινε ένα μπερδεματάκι, αλλά it's okay, θα είχε μπει στην εφημερίδα, δεν έλεγχε, δεν πειράζει, δεν με θέλει, αλλά it's okay, εμείς το παλεύουμε και συνεχίζουμε, γιατί αυτό είναι η ζωή. Σου πάει κόντρα και τη σπάσεις πολύ πιο κόντρα. Γιατί πρέπει να δικαιολογήσω και το αντιδραστικό του χαρακτήρα μου, κάπως έμπρακτα. Λοιπόν, το άρθρο που θα βρείτε στο nstv.gr και στην ενότητα κοινωνία έχει τίτλο «Σόπο όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες, meet you not anymore», hashtag meet you not anymore. Θέλω να σας πω ότι εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι σε καμία περίπτωση να γράφω άρθρα. Το λατρεύω το κομμάτι της γραφής, της συγγραφής, όλο αυτό το πακετάκι. Το πρόβλημά μου είναι όταν τελειώσει ο ίστρος μου με το γραπτό και έχω φτιάξει ένα κείμενο το οποίο μπορεί να είναι super duper, έχω μια δυσκολία μάλλον στο να βρω έναν αντιπροσωπευτικό τίτλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, πάντα είχα στο μυαλό μου ο τίτλος να κάνει μπαμ. Είναι αυτό που μας έλεγαν στην έκθεση, ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός και γενικότερα ο πρόλογος και ο επίλογος έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα έσπαγα το κεφάλι μου να βρω πιασάρικους τίτλους. Για κάποιο λόγο, αυτές τις μέρες, με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν με το Me Too, φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι στο hashtag κρύβεται το Me Too, απλά εγώ το εμπλούτησα λίγο, μου έρχεται στο μυαλό η χώρα μας. Ότι η Ελλάδα μέσα στον κορονοϊό που ζει και μέσα στο νέο έτος που μας βρήκε πολύ διαφορετικά από ό,τι πιστεύαμε, γιατί πιστεύαμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα με τον κορονοϊό, ήρθε να ξεσπάσει και όλο αυτό με το κίνημα, το οποίο έγινε μετέπειτα «Είμαστε όλοι μαζί», μεταλλάχθηκε και ήρθε πιο καλά στα ελληνικά δεδομένα, στο άκουσμα των ελληνικών δεδομένων, εν πάση περιπτώσει, εμένα μου ηχούσε στα αυτιά μου κάτι ελληνικό, το ελληνικό στοιχείο, η ελληνική σημαία, το γαλανόλευκο. Και για κάποιο λόγο μου ερχόντουσαν τραγούδια στο μυαλό, τα οποία τραγουδούσαμε είτε 25η Μαρτίου, είτε 28η Οκτωβρίου, και πραγματικά μου ήρθε αυτό το τραγούδι και γι' αυτό το λόγο και το ενέταξα. Μεγάλο για τίτλο μεν, αντιπροσωπευτικό θεωρώ δε, γιατί όντως χτυπούν οι καμπάνες για κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και δεν θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει. Απλά, εκεί στο οποίο δεν ποντάρω καθόλου πλέον, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι άλλα είναι και άλλα φαίνονται και άλλα κάνουν και άλλα είναι τελικά. Πραγματικά, πάντα πίστευα στη φύση των ανθρώπων ότι κυριαρχεί το καλό και πραγματικά δεν ισχύει αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι που το στηρίζω αυτό? Πάρτε για παράδειγμα τα social media, τα κατηγορούμε όλη την ώρα και εγώ πριν έριξα μια κατηγορία. Έχω να σας πω όμως ότι τα social media ήταν τα γη ώστε να αποκαλυφθούν άνθρωποι. Ξέρετε πίσω από την ανωνυμία πόσα πράγματα αποκαλύπτονται για την κοινωνία που πιστεύουμε ότι είναι χρόνια μπροστά και όχι μόνο δεν είναι χρόνια μπροστά, είναι στον μεσαίωνα ακόμη και ίσως ο μεσαίωνας εν τέλει να άρχισε από την Ελλάδα και να διαιωνήθηκε σε όλη την επικράτεια. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και για ποιο λόγο καθυστερούμε ή δεν έχουμε καν την ενσυναίσθηση μέσα στα όσα συμβαίνουν. Σας έχω ξαναπεί, επειδή συζητήσαμε το θέμα, αφιερώσαμε μια εκπομπή. Η κακοποίηση δεν είναι κάτι καινούριο. Και ξέρετε κάτι, μας το απέδειξε η πρώτη καραντίνα με τα ποσοστά που 1 στα 5 παιδιά κακοποιούταν μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Και μάλιστα, στις εκστρατείες που γίνονται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε που κάνει η Έλενα Ράπτη, που κάνει ακριβώς για τη σεξουαλική παρενόχληση, το να μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι δεν μας πειράζει κανένα στο ισορουχάκι μας και λέμε όχι, είναι πάρα πολύ ωραία καμπάνια, πάρα πολύ ωραία καμπάνια, εξαιρετική. Βλέπουμε ότι
οι θήτες κατά κόρον είναι στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Ήρθε ο Ομοθωναίος και μας το είπε ξεκάθαρα μέσα από την ομολογία του και βλέπουμε πώς έτσι καταστρέφονται οι άνθρωποι. Το ζητούμενο είναι όμως ότι τα social media μας δίνουν και μία γραμμή για να πάρουμε πρέφα τα άρρωστα μυαλά. Είναι πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος μπροστά στη μούρη μας, όταν θα είμαστε έξω για καφέ, όταν θα μας βλέπει και θα είμαστε face to face, δεν θα αποκαλύψει τι είναι. Δεν θα σου πει ότι καλά έκανε ο θήτης που σήκωσε το χέρι του. Δεν θα σου πει ότι η γυναίκα ήθελε και τάπαθε επειδή φορούσε κοντή φούστα. Τι μας λες ρε φίλε, σοβαρά. Εγώ θέλω αυτούς τους ανθρώπους που λένε αυτό το πράγμα να κάνουν κόρες. Σας τορκίζομαι ότι θα τους σκοτώσετε αύριο μεθαύριο τους αλήτες που θα τολμήσουν να τους την πέσουν. Όχι μόνο να κάνουν κάποια κακοποιητική πράξη. Όχι να κάνουν κάποια σκέψη πράξη. Αυτό. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ότι και κλεισμένων των θυρών συμβαίνουν πράγματα, σημεία και τέρατα που δεν διανοούμεθα να σκεφτούμε για τον φίλο μας, για τον γειτονά μας. Ωστόσο, το Facebook, το Instagram είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να δούμε τι καραδοκεί εκεί έξω, είτε μέσα από την ανωνυμία είτε μέσα από την επωνυμία. Γιατί δεν γίνεται όλοι να είμαστε κατά της κακοποίησης και μετά να βλέπουμε ότι τα ποσοστά είναι τόσο υψηλά όσο ποτέ. Άρα κάτι δεν πάει, άρα κάτι δεν στέκει σε όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσω και να αναφερθώ πιο πολύ στο άρθρο. Το άρθρο έχει σκοπό να... Επειδή μου είπατε μάλλον ότι δεν είχα εκφέρει άποψη, πλέον ως δημοσιογράφος, ο δημοσιογράφος να ξέρετε ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όσο και να μας κατηγορείτε. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Δεν σημαίνει επειδή οι μισοί κάνουν άλλα πράγματα ότι δεν είναι άξιοι. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι και έρευνες έχουν δείξει που μάλιστα διετέλεσε το ΕΚΠΑ καθηγητές μου σε συνεργασία και μάλιστα πέρσι, την προηγούμενη χρονιά, αφού του μπήκα, έδειξαν ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τον δημοσιογραφικό κύκλο όσο την πολιτική. Όταν φθείρεται η εμπιστοσύνη στην πολιτική, φθείρεται και στη δημοσιογραφία. Πάνε μαζί, είναι δύο κλάδοι, είναι η αλήθεια, οι οποίοι συμπορεύονται. Επειδή μου λέγατε λοιπόν ότι δεν είχα εκφέρει άποψη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένας λογικός νους που θέλω να πιστεύω ότι είμαι, δεν θα μπορούσε να μην είναι κατά της κακοποίησης και όλων αυτών που λέγονται και γίνονται. Έτσι. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να είμαι προσεκτική εις διπλούν, γιατί εκτίθεμαι είτε μέσα από τις εκπομπές είτε ως επάγγελμα. Γιατί σας λέω, ο δημόσιος λόγος είναι κάτι πολύ δυνατό, το οποίο όμως μπορεί να εκμαυλιστεί τελείως. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ότι εγώ αυτό που ήθελα και παρέθεσα μέσα στο άρθρο μου, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό και ίσως είναι και η πιο σημαντική παράγραφος που έγραψα, πλην του γεγονότος από που ξεκίνησε το Me Too και που κατέληξε με το Είμαστε Όλοι Μαζί, στο γεγονός ότι ερωτώμεθα πώς γίνεται να κάνουμε ανθρώπους πρότυπα οι οποίοι είναι απάνθρωποι επί της ουσίας. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ και στάθηκα και θεωρώ είναι σε μια θεώρησή μου. Θεωρώ ότι οι προηγούμενες δεκαετίες μάλλον, το 90, 80, γενικότερα ο προηγούμενος αιώνας, ήταν ένας αιώνας πάταξης των ανθρώπων από κάποια χαρακτηριστικά τα οποία φέραμε ως κοινωνία επί 1950 και προσπαθήσαμε μέσα από τον δεύτερό μας διαφωτισμό με την έλευση της τηλεόρασης των μέσων να πατάξουμε. Όταν προσπαθείς να εισάγεις και να ξεκολλήσεις τον εαυτό σου από μια παλιά κοινωνία σε μια νέα, πολλές φορές καταφέρνεις να εκτροχιαστείς. Θεωρώ ότι η γενιά που έζησε επί Πασόκ και όλη αυτή τη φρενίτιδα που δεν είχε ζήσει ξανά γενιά όντας μια φτωχική χώρα, έφερε τον άνθρωπο στο κέντρο, το οποίο είναι, αυτό είναι και αποτέλεσμα της ψυχολογίας, μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα σε άλλη εκπομπή, επί τον 19ο αιώνα που επί της ουσίας αρχίζει και αρχίζουν οι επιστήμονες και αναπτύσσουν πιο πολύ θεωρίες περί του ατόμου, αυτό εννοώ, γι' αυτό και από εκεί αρχίζει ο ατομικισμός επί της ουσίας. Το ζητούμενο είναι ότι θεωρώ ότι
χρόνια τέτοιου βεληνικού μας άφησαν έναν βαθύ εγωκεντρισμό. Θεωρώ επί της ουσίας ότι στο πρόσωπο τέτοιων προτύπων βαφτίσαμε και θεοποιήσαμε έναν δικό μας εγωκεντρισμό του τι θα θέλαμε να είμαστε, πού θα θέλαμε να φτάσουμε. Μία ίσως ζήλια, είτε θετική είτε αρνητική, που δεν τολμήσαμε να πούμε, ή μία ζήλια που δεν μετουσιώσαμε, θετική, γιατί υπάρχει και θετική ζήλια, ή έναν θαυμασμό, που δεν μετουσιώσαμε σε αυτά τα οποία θέλουμε από τη ζωή μας. Ξέρετε, η επιτυχία, πλην αυτού που βλέπεις, έχει πολύ κόπο και πολλά δάκρυα και πολλές θυσίες και πολύ, 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 πολύ ανταγωνισμό, πολύ, πολύ. Όσο ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ σε εγκαταλείπουν άνθρωποι, γιατί αρχίζουν και, και σε βλέπουν ωφελημιστικά και δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Καθόλου ωραίο, καθόλου ωραίο. Και σας μιλάω εγώ πραγματικά. Γιατί άλλοι θα απορρίσουν πως μπορεί και πέτυχες. Φυσικά θα θεωρήσουν ότι δεν το αξίζεις, ότι δεν έχεις κάνει τίποτα και ότι απλά κάποιος σε βοήθησε. Και φυσικά οι άλλοι μισοί θα σου σκάψουν το λάκκο παίζοντας τους φίλους, τους συντρόφους, το οτιδήποτε για να μπορέσουν να κατασπαράξουν αυτό το οποίο εσύ έχεις κερδίσει με τα κόπων και βασάνων. Γιατί πρέπει να μας φαίνεται περίεργος ο κόπος? Το ζητούμενο είναι ότι η θεωρία μου είναι αυτή. Θεωρώ ότι σε ανθρώπους τέτοιου βεληνικούς που κατηγορούνται ταυτίσαμε έναν εγωκεντρισμό, ένα πρότυπο ηρώων που δεν είναι επακριβώς πρότυπο ήρωα, είναι ακριβώς το ότι ταυτίζουμε εμάς τους ίδιους, τον εγωκεντρισμό μας, την όποια φιλιδονία μας, με τέτοιους ανθρώπους. Και φυσικά, έναν άνθρωπο που θα πάει να σε δει στο θέατρο, δεν τον νοιάζει άμα είσαι ο χειρότερος άνθρωπος. Ξέρετε, πλέον δεν μας νοιάζει το ότι είσαι πλην από τη μύτη μας. Δεν μας νοιάζουν οι σχέσεις των ανθρώπων. Δεν μας νοιάζει ο άνθρωπος, μας νοιάζει ο εγωισμός μας, μας νοιάζει απλά να είμαστε εγωιστές, να μην δείξουμε ότι είμαστε τι, ότι τι. Προτιμάμε να χάσουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αξίζουν, αλλά ποτέ δεν θα μάθουμε αν αξίζαν ή όχι, μόνο και μόνο επειδή βάζουμε έναν εγωισμό. Συγχαρητήρια, να μείνουμε λοιπόν με τον εγωισμό μας. Γιατί αυτό μας αξίζει, εν τέλει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι είμαστε μια βαθιά εγωκεντρική κοινωνία. Το βλέπουμε και στον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, το βλέπουμε στα πάντα. Αν κάτι λοιπόν πρέπει να αλλάξει, είναι η κοινωνία εκ των έσω. Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, είναι αυτό το κοινωνικό φαίνεσθε, να το πατάξουμε, το τι θα πει κοινωνία. Δηλαδή, επειδή με νοιάζει, είναι λιγότερο καλό να είσαι άσχημος άνθρωπος, αλλά μέσα στο σπίτι σου, και ας μην το ξέρει η κοινωνία, σε θεωρεί ότι είσαι ο καλύτερος. Όχι. Θα πω ένα όχι. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το βλέπουν έτσι, γιατί ζουν για το κύρος, τα λεφτά, το φαίνεστε επί της ουσίας. Η αλήθεια είναι ότι για μένα το 2021 θέλω να μείνει ως αναβίωση ενός πνεύματος αναγέννησης επί των 200 ετών που βιώνουμε από το 1821 και θέλω να το πάρω ως μια μικρή επανάσταση για να αλλάξουν τα δεδομένα όπως άλλαξαν και το 1821. Ξέρετε, σε μια κοινωνία δουλεύετε σιγά σιγά και η Επανάσταση του 1821 δεν ξεκίνησε. Δεν είπανε μια μέρα πάμε να φύγουμε από τον τουρκικό ζυγό και έγινε. Βγήναν και αιματοχυσίες και εντός αγώνα, αλλά και προηγμένα. Και κάποιοι φύγανε και πήγανε στα βουνά, γίνανε αντάρτες, γιατί ακριβώς δεν αντέχανε. Και εκεί συσπυρώθηκαν και σιγά σιγά σιγά, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Το σημαντικό όμως είναι να μην καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι από το δικαστήριο της ζωής μόνο και να καταδικαστούν και πραγματικά. Θέλω να πιστεύω ακόμη ότι υπάρχει μια δικαίωση σε αυτήν τη ζωή και ότι δεν μένουμε μόνο στα... δεν μένουμε μόνο σε αυτά τα οποία φαίνονται απλά και όχι στα ουσιαστικά. Θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Θα δείξει.
Λοιπόν, θέλω να σας πω, κοιτώντας το κινητό μου και για σοβαρό ζήτημα, ότι σκέφτομαι μετά την εργασία που έχω να κάνω και το ξενύχτη που έχω να ρίξω. Οπότε, για προτάσεις, όσοι ξέρετε από στατιστική και SPSS, θα δεχτώ με τα χαράς να έρθετε να μου κάνετε όσες εργασίες θέλετε. Είναι τρελό το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει το νέο εξάμηνο, φυσικά με τηλεκπαίδευση, αλλά έχουμε ακόμη εξεταστική, ναι κυρίες και κύριοι, έχω ακόμη εξεταστική. Γι' αυτό το λόγο και όλες αποσύρθηκα την περασμένη εβδομάδα, γιατί έδινα την Παρασκευή και έδινα και νομικό μάθημα. Οπότε δεν ήθελα να γίνει πανολεθρία. Γι' αυτό το λόγο και είπα να μην κάνω εκπομπή και να σας αφήσω κιόλας, αλλά το ξέρω ότι σας έλειψα. Αλλά τι να κάνουμε. Γι' αυτό και την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαι μόνη μου, για να μην βαρεθείτε κιόλας. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω και να επισημάνω για το τέλος και να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί πάει και 10:30, είναι ότι χθες, μάλλον όχι χθες, προχθές κάνω κάποιες συζητήσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή τη θέση. Πραγματικά χαίρομαι όταν μπορώ να εκμεταλλευτώ εντός εισαγωγικών τη θέση μου για να προβάλλω πράγματα, ζητούμενα, προβλήματα τα οποία επιδέχονται λύσεις, αλλά πρέπει και χρειάζονται ένα πουσάρισμα. Έτσι λοιπόν, εδώ και μέρες συζητούσα για ένα κορίτσι πραγματικά το οποίο με συγκίνησε με τα λεγόμενά του και χαίρομαι πάρα πολύ όταν με εμπιστεύονται οι άνθρωποι για να βγάζω και να προωθώ πράγματα, ακριβώς γιατί δεν το κάνω καθόλου για σκοπούς εκμετάλλευσης. Κάνω μέσα από την καρδιά μου ό,τι νιώθω και ό,τι πραγματικά πιστεύω και είμαι σύμφωνη, το βοηθάω πάντα με καλή διάθεση και πάντα για καλό σκοπό. Θέλω να πιστεύω ότι στη ζωή μου δεν έχω προωθήσει τίποτα για κακό σκοπό, τι να πω. Θέλω να πω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ, πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Μπουζουνοπούλου Μαρίνα, το κορίτσι μου, το οποίο έχει και δύο ονόματα, Μαρίνα είναι πολύ ξένη, πολύ ωραία ονόματα. Τελικά μόνο το Ιωάννη είναι συνηθισμένο, το ακούω συνέχεια και δεν μου αρέσει καθόλου που το ακούω συνέχεια, με νευριάζει. Θέλω να υπάρχει μια μοναδικότητα στα πράγματα που υπάρχουν γύρω μου, το έχετε καταλάβει. Μιλάω για μίλαγα πριν για εγωκεντρισμό και λέω αυτά τα πράγματα. Όχι, καταλαβαίνετε την αντίθεση. Βλέπετε λοιπόν πως οι άνθρωποι πέφτουμε στις ίδιες μας τις παγίδες και δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, η Μαρίνα λοιπόν είναι ένα κορίτσι με ειδικές ανάγκες, το οποίο επί της ουσίας προβάλλει τη φωνή της και μιλάει για ζητήματα τα οποία δεν τολμάμε ούτε εμείς οι ίδιοι να μιλήσουμε, όταν ας πούμε αδικούμεθα σε μία δουλειά. Το άρθρο της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Magda's News, λέγεται «Καιρός να ενταχθούν τα αμαία στα σώματα ασφαλείας». Το μόνο που ζητάνε τα εν λόγω άτομα, καταλαβαίνοντας την κατάσταση και ότι δεν γίνεται να βγουν στον δρόμο να δουλέψουν, είναι μία ευκαιρία να αποδείξουν ότι δεν θέλουν να μένουν σπίτι και να τρώνε τα επιδόματα, αλλά ότι θέλουν να είναι ενεργά μέλη στην πολιτεία, στα γραφεία, εννοείται, μέχρι εκεί που μπορούν οι ανάγκες τους, αλλά να προσφέρουν. Ξέρετε, εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ κοινικό και ίσως για κάποιους δεν λέει τίποτα. Όμως σκεφτείτε να έχετε ένα παιδί αύριο μεθαύριο που δεν έχει τα πιο βασικά πράγματα ή δεν μπορεί μόνο του να καλύψει τις ανάγκες του, αλλά έχει τόση όρεξη για ζωή που η πολιτεία δεν το βοηθάει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άδικο. Το βιώνουμε κι εμείς. Να σας πω κάτι. Πριν από 2 χρόνια, ο ένας μου γονέας έσπασε το πόδι του και πριν από λίγο καιρό και ο άλλος έσπασε το χέρι του. Είναι αυτό που λέμε ο γέρος Ιαπόρ. Ναι, όχι. Λάκα κάνω, είπα να κάνω χιουμοράκι. Το ζητούμενο είναι, μόνη μου χαλάω τις εκπομπές μου, το έχω πάρει απόφαση. Το ζητούμενο είναι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και εκεί που θέλω να επικεντρωθώ, είναι ότι σπάμε κάτι για λίγο διάστημα και η πολιτεία δεν είναι κοντά στον άνθρωπο, είτε με επιδόματα είτε το οτιδήποτε, για να τον βοηθήσει να επανενταχθεί στην κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν ένα άτομο το οποίο είναι αμαία, πόσες δυσκολίες έρχονται στον δρόμο του. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ζωή είναι άνηση και άδικη, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Αν δεν μιλάμε, φυσικό και επόμενο να μένουν στο κελάρι τα πράγματα και να μην βγουν ποτέ στην επιφάνεια. Όπως επίσης με εκνευρίζουν τα σχόλια τύπου είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν με νοιάζει. Μου το κάνανε στο Facebook. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, αν είναι δύσκολο. Ωραία, εντάξει. Όλη η ζωή δύσκολη είναι. Για ρώτα έναν να σου πει ότι είναι εύκολη η ζωή. Εύκολο μπορεί να είναι το να πας από εδώ μέχρι την πλατεία. Ωραία. Το να βρεις μια δουλειά, το να σπουδάσεις δεν είναι εύκολα πράγματα. Αλλά το κάνεις, αλλά σπουδάζεις, αλλά διεκδικείς το δίκιο σου. Και καταφέρνεις και κερδίζεις και ανταμείβεσαι. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος σου ζητάει, με πολύ ωραίο τρόπο, θα πω απαιτεί, τα δικαιώματά του να μην τα έχει. Να δουλέψει. Σου ζητάει να δουλέψει. Πραγματικά, δεν διανοούμε ότι σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για τα πιο απλά πράγματα και εμείς από την από ασφαλείς θέσεις θα πω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πρέπει μια δουλειά να γίνεται με το που πεις κάτι και πρέπει να το κυνηγήσεις και να παλέψεις και να... Γιατί δεν γίνεται οι άνθρωποι να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πρέπει να υπάρχουν τέτοια σχόλια τύπου είναι δύσκολο. Για τράβα να το πεις στο παιδί σου αύριο μεθαύριο, αν έχει κάποιο πρόβλημα, ότι είναι δύσκολο. Στο παιδί σου. Γιατί είναι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες, πολλοί άνθρωποι που μας να γεννήσουν ένα παιδί, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι 1000% υγιές, που εύχομαι να είναι. Αλλά χτυπήστε ξύλο, συμβαίνουν αυτά. Θα χτυπήσω και μόνο. Συμβαίνουν αυτά. Για σκεφτείτε το. Τι θα πω εγώ στο παιδί μου. Είναι δύσκολο. Θα μου ρίξει μια μούτζα και δίκιο θα έχει. Γιατί αυτά δεν είναι επιχειρήματα. Και πραγματικά κουράζομαι να βλέπω ανθρώπους στα Instagram και στο Facebook και στα social media να μιλάνε χωρίς να ξέρουν, να μην διαβάζουν, όχι να μην ενημερώνονται. Να πρέπει να πούνε τη βλακεία τους για να την πούνε, για να υπάρχουν στο χώρο. Αυτό, να ορίστε κάτι άλλο που με εκνευρίζει στα social media και θέλω πραγματικά να το σχολιάσουμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε σχολιάσει, αλλά θέλω να το σχολιάσουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Οι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν απλά για να μιλήσουν. Και πραγματικά πλέον ευριάζω τόσο πολύ όταν βλέπω τέτοια σχόλια που απαντάω προσωπικά πλέον. Και να σας πω και κάτι, ναι, αν θέλουν να μην ξαναμπούν στο προφίλ μου και να μην σχολιάζουν. Δεν μπορώ εγώ να δέχομαι. Όταν κάτι είναι δική μου, όταν κάτι είναι δική μου. Δικαιοδοσίας και έχω εγώ τον πρώτο λόγο, γιατί στα social media ο καθένας έχει τον πρώτο λόγο εκείνος. Στο προφίλ μου που γράφει ο Άννα Τρίγκα έχω εγώ τη δικαιοδοσία. Μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Θα μου πεις βέβαια, είναι αυτό δημοσιογραφικό. Ξέρετε κάτι, πρέπει να μπαίνει και ένα φρένο σε κάποιους ανθρώπους, θεωρώ. Γιατί αυτό μας έφαγε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει φρένο. Και μάλιστα μια καθηγήτριά μου ανέφερε χθες ότι έχει κάνει μια έρευνα σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως ενώ γεννήθηκαν για να αναπαράγουν την ελευθερία, επί της ουσίας έχουν γίνει πιο κατασκοπευτικά. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, γιατί εργασία ήταν και έρευνα, και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το μελετήσω και θα ήθελα πάρα πολύ να την έχουμε, μακάρι να την έχουμε και στο μέλλον, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν αποθέλω να κρατάω τους τύπους, απλά θα πω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και καταλαβαίνετε ότι οι καθηγητές μας μέχρι να τελειώσουν το εξάμεινο και άρα οι διδαχοί τους δεν μπορούν να παρευρίσκονται και να συνδιαλεγόμαστε, ας πούμε, όχι σαν φίλοι, γιατί δεν είμαστε φίλοι. Είμαστε πιο προσεκτικοί και εγώ προσωπικά είμαι πιο προσεκτική στο αν θα πρέπει, ας πούμε, εγώ να φέρω κάποιον καθηγητή με εδώ να μιλήσει ή αν μην θεωρηθεί ότι το κάνω σκόπιμα. Αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μαθαίνουμε, έχω να σας πω, στη δημοσιογραφία. Τη θεωρώ πάρα πολύ... δεχόμαστε τα πειρά και έχω να σας πω ότι ειδικά στο δικό μου τμήμα έχουμε εξαίρετους ανθρώπους που ήδη εργάζονται, ήδη δουλεύουν και μεταξύ μας. Να πω κάτι. Στη σημερινή εποχή, αν σκεφτείτε, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Γιατί παλεύουμε για να έχουμε τα αυτονόητα. Επί της ουσίας, το πρώτο πράγμα που παλεύουμε είναι να δουλεύουμε και να παίρνουμε τα δεδουλευμένα μας. Να παίρνουμε χρήματα. Πόσο τραγικό
να προσφέρεις και να θες να προσφέρεις. Αλλά απλά να λες ότι ξέρεις κάτι, φίλε, εγώ να προσφέρω. Αλλά όταν δεν έχω και φαγάκι να φάω, δεν θα έχω ενέργεια να σου προσφέρω την αυριανή ημέρα. Είναι πάρα πολύ άσχημο να πρέπει να κυνηγήσεις έναν φορέα να σε στηρίξει. Είναι πάρα πολύ άσχημο να ζητιανεύεις, αυτά τα οποία δικαιούσε. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι κάποιος βγήκε στην εργασία ή ονειρεύτηκε ποτέ να ζαλίζει τον άλλον για να του δώσει τα δεδουλευμένα. Προσωπικά εμένα δεν ήταν ποτέ το όνειρό μου να το κάνω αυτό και όσο μπορώ δεν το κάνω. Βασικά δεν το κάνω. Και ξέρετε κάτι, ναι, σε εκτιμάνε όταν διεκδικείς. Διεκδικείς όμως όχι με το στόμα και δεν κάνεις τίποτα και κάθεσαι όλη τη μέρα. Λες, εγώ είμαι αυτό και αυτό, έχω αυτά να προσφέρω, είμαι πρόθυμος να μάθω ή πρόθυμη να μάθω, αν είμαστε. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να μένουν μέχρι ένα σημείο. Fair enough. Αλλά, απαιτώ και από σένα αυτό και αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι σχέσεις στον εργασιακό χώρο πρέπει να είναι μπακάλικο. Έτσι είναι. Οι σχέσεις δεν πρέπει να είναι μπακάλικο. Νομίζω ότι τα έχουμε πάει λίγο αντίστροφα. Έχω την εντύπωση ότι στις προσωπικές μας σχέσεις αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ως σαν να είναι μπακάλιδες και στις δουλειές μας δεν θα σκεφτούμε αν θα ρίξουμε τα μούτρα, μας τα ρίχνουμε. Αντί εκεί να σκεφτούμε διπλά και τρίδιπλα, που δεν πρέπει να ρίξεις τα μούτρα σου, σκεφτόμαστε μπακαλίστικα σε ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τέτοιου είδους σχέσεις και συναλλαγές. Αυτά τα ωραία λοιπόν για σήμερα, τελείωσα εγώ. Εδώ ήταν, αυτά ήταν, και τα έκραξα και για σήμερα. Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτό ήταν, είδατε, σήμερα ήμουν χαλαρή. Πιο χαλαρή, γιατί σας έρχεται το πολιτικό. Σας έρχεται το πολιτικό την άλλη εβδομάδα, 9.30 ώρα, εδώ 9.30. Μην μου ξεχαστείτε. Μην μπείτε 9 και με ψάχνετε και λέτε, μας ψάχνετε μάλλον και πείτε, α, δεν υπάρχει εκπομπή. Υπάρχει εκπομπή, αλλά είναι 9.30. Θα παίζει λίγο η ώρα ενδεχομένως, αλλά θα προσπαθήσω να το κρατάω 9.30, γιατί πολλές φορές μπορεί να σχολάω και πιο νωρίς. Ωστόσο, μέχρι να προλάβω να έρθω θα είναι 9.30. Μιλάω ωστόσο για ένα εξάμηνο μετά. Από τούθε και στο εξής θα είναι 9.30, θα είμαστε εδώ. Peaky Blinders λοιπόν, κάθε Τετάρτη 9.30, μεταφερθήκαμε μισή ώρα αργότερα για να προλαβαίνουμε να τα λέμε. Ήμουν η Ιωάννα Τρίγκα για το NSTV Live. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή και ευελπιστώ να τα λέμε πιο σύντομα και μέσα από την αρθρογραφία αλλά και μέσα από πράγματα τα οποία θα κάνουμε εδώ όλοι μαζί παρέα στο NSTV. Φιλιά πολλά, καλά σας βράδυ, σας χαιρετώ.